Καλυθέα, βρέθηκε η αισθητικός που είχε εξαφανιστεί πριν 10 μήνες από την περιοχή. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, 39 χρόνων, εντοπίστηκε να ζει σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Δερίγνη. Τη νύχτα της Παρασκευής, οι πληροφορίες που έφτασαν στο τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής οδήγησαν στα ίχνη της το μεσημέρι του Σαββάτου, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες του τούνελ. Άντρες της ομάδας Δίας βρήκαν ταλαιπωρημένη την κοπέλα στο αυτοκίνητο αυτό και τη μετέφεραν στο τμήμα ασφαλείας Κυψέλης, από όπου την παρέλαβε η οικογένεια της και τώρα βρίσκονται όλοι μαζί στο σπίτι της μητέρας της. Μιλώντας στο τούνελ, ο αδερφός της ευχαρίστησε την εκπομπή, την αστυνομία και τους τηλεθεατές, χάρη στους οποίους η αδερφή του που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε και είναι καλά. Καλάτσι, είναι η κοπέλα της φωτογραφίας, η αγνοούμενη Άρτεμις. Το τούνελ με επιμονή συνεχίζει τις έρευνες για την αγνοούμενη Άρτεμις και επιστρέφει στον τόπο όπου η ίδια άφησε ένα σημάδι της πριν χαθεί. Η εκπομπή όργωσε κυριολεκτικά την Παλίνη που φαίνεται να κρύβει το μυστικό της 19χρονης Βασίλη από το κοροπή, εκεί όπου έκλεισε το κινητό της τηλέφωνο, εκεί που άνοιξε η γη και την κατάπιε. Έρευνες σε χωράφια, καταβλισμό Ρωμά, στα ακατοίκητα σπίτια των σατανιστών αλλά και σε δασάκι της περιοχής, έφεραν στο φως νέα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής, οι πληροφορίες έφταναν η μία μετά την άλλη για κοπέλες που έμοιαζαν στην Άρτεμις και κινούνταν σε περιοχές της Αθήνας. Αστυνομικοί και συγγενείς ερεύνησαν μες τη νύχτα, αλλά δεν υπήρξε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Μάρτυρες έσπασαν τη σιωπή τους και μίλησαν στο τούνελ. Το τούνελ, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποιο στοιχείο για το κινητό της αγνοούμενης, έδειξε μια πρόσφατη φωτογραφία της, στην οποία φαίνεται καθαρά τόσο το τηλέφωνο της, όσο και η θήκη του. Πρόκειται για ένα Xiaomi Redmi Note 4X, χρώματος χρυσού με ροζ θήκη και ίδιου χρώματος δαχτυλίδι στήριξης. Αστυνομικοί από το τμήμα Κοροπίου που έχει αναλάβει τις έρευνες, ζητούν από την Άρτεμις, εάν βρίσκεται κάπου και παρακολουθεί τις εξελίξεις, να επικοινωνήσει μαζί τους εάν δεν επιθυμεί την επαφή με την οικογένεια της. Κάθισε ζαλισμένη στο πεζούλι. Το τούνελ ερεύνησε τη μαρτυρία μιας γυναίκας, την περίοδο της εξαφάνισης της Άρτεμις, μια κοπέλα με κοινά χαρακτηριστικά, κατέβηκε από ένα όχημα που βρισκόταν σε κίνηση επί της οδού Λεονταρίου στην Παλίνη. Είδα ένα τζιπ και μια κοπέλα να πετάγεται από αυτό, ερχόταν από τη Νέα Παλίνη και κατευθυνόταν προς την Γκάτζα. Ήταν μαύρου χρώματος και όταν κατέβηκε, επειδή κινούνταν, τζαλίστηκε, το αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και εκείνη επιβιβάστηκε πάλι. Δεν παρατήρησα μάρκα, αλλά ήταν δίπορτο, ψηλό, σαν αυτό που πηγαίνουν στα βουνά, με ρεζέρβα στο πίσω μέρος. Ήταν νέος ο οδηγός και της φώναξε να μπει μέσα γρήγορα, τόνισε η μάρτυρας. Τα πάνω κάτω ήρθαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το τούνελ έδειξε τη φωτογραφία μιας κοπέλας στην άκρη ενός δρόμου στο Γαλάτσι, φαινόταν αναστατωμένη, μιλούσε σε κινητό τηλέφωνο και είχε μαζί τις αποσκευές. Κάτοικος της περιοχής την έστειλε στην εκπομπή γιατί βρήκε κοινά στοιχεία με την αγνοούμενη Άρτεμις. Η Αγγελική Νικολούλη ζήτησε από άτομα που πιθανόν να αναγνώριζαν τη συγκεκριμένη κοπέλα, να επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Η μητέρα της νεαρής που απεικονιζόταν στη φωτογραφία, επικοινώνησε με το τούνελ αναφέροντας πως δεν πρόκειται για την αγνοούμενη, αλλά για την κόρη της.